Κύριε Υπουργέ, είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε μέσα σε λίγους μήνες για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή για την άνηση μεταχείριση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και την προνομιακή μεταχείριση των πρακτόρων. Πρόσφατα, δύο μεγάλες επιχειρήσεις στην Κρήτη, η Union και η Creta Holidays, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τουριστικών λεωφορείων, απέλυσαν συνολικά 37 οδηγούς, 19 και 17 αντίστοιχα άτομα, με πρόσχημα τη μείωση του στόλου που αξιοποιούν. Με την πανδημία του κορονοϊού έχει πληγεί σημαντικά αυτός ο κλάδος και συνολικά φυσικά οι εποχικοί εργαζόμενοι. Περίπου 500 οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε όλη την Κρήτη αντιμετωπίζουν δραματική επιδείνωση των εργασιακών τους σχέσεων, καταδικασμένοι να ζουν χωρίς εισόδημα τον τελευταίο χρόνο. Ήδη από την περσινή τουριστική σεζόν οι εργαζόμενοι οδηγοί στα τουριστικά λεωφορεία είναι σε αδιέξοδο, με τους εργοδότες να αρνούνται την υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης, παραπέμποντάς τους στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να κινδυνεύουν να χάσουν και τα χάνουν μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις. Το διάστημα αυτό βέβαια, αυτοί οι εργαζόμενοι έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη, 4,5 μήνες, πραγματικά τιτάνια απεργιακή μάχη για να υπογραφεί η τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας. Η απάντηση των εργοδοτών και ειδικά των δύο αυτών μεγάλων επιχειρήσεων ήταν πια να προχωρήσουν σε εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων οδηγών που συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα. Αν θέλατε εσείς ως κυβέρνηση, θα μπορούσατε με δική σας παρέμβαση, τηρώντας τους δικούς σας νόμους ή αν θέλατε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που συνηθίζετε να κάνετε για τους μεγάλους και τους ισχυρούς, να βγάζατε άκυρες τις απολύσεις. Άκυρες. Να υποχρεώσετε δηλαδή τους εργοδότες προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο. Και δεν τηρείτε ούτε καν αυτή που σας λέω την ίδια νομοθεσία και είναι πρόκληση. Υπάρχει ο νόμος 1836 του 89, παράγραφος 5, άρθρο 38, συγκεκριμένος που αφορά την επαναπρόσληψη των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, που λέει ότι οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο, από τότε που αυτή θα αρχίσει. Οι εργοδότες λοιπόν έχουν αποθρασιθεί. Υπάρχει εργαζόμενος που δουλεύει 32 χρόνια, άλλος 15, άλλος 20 και τους απολύουν και μάλιστα δεν τους δίνουν και αποζημίωση συν της άλλης. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Το αίτημα είναι καθαρό. Να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, για δεύτερη φορά και πρέπει να μας δώσετε τώρα σαφή απάντηση. Εδώ δεν χωράει «δεν ξέρω», «δεν είδα», «θα το κοιτάξω». Πρέπει να έχετε έρθει λογικά προετοιμασμένος να δώσετε σαφή απάντηση. Και τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, τι θα κάνετε προκειμένου να ανακληθούν άμεσα όλες οι εκδικητικές απολύσεις των εργοδοτών απέναντι στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων και δεύτερον, να επαναπροσληφθούν όλοι οι οδηγοί χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους με όλα τα συνταξιοδοτικά, τα μισθολογικά, εργασιακά τους δικαιώματα? Κύριε Συνδεχάκη, πραγματικά απορώ. Δώσαμε μέσα σε ένα χρόνο για εργαζόμενους και ανέργους, μόνο για εργαζόμενους και ανέργους. Δεν αναφέρομαι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες που κι αυτές εμέσως στηρίζουν τους εργαζομένους. Γιατί αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, πού θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι? Αλλά μόνο σε εργαζομένους και ανέργους δώσαμε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι το 1/3 ενός επταετούς ΕΣΠΑ μέσα σε ένα χρόνο. Είναι το πιο μαζικό πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων και ανέργων που έχει γίνει σε όλη τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Λόγω της ανάγκης, προφανώς. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που υπήρχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να αμφισβητείτε η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε υπέρ της κυβέρνησης. Αλλά επίσης και για τους οδηγούς των λεωφορείων,
Σας ανέφερα προηγουμένως τα επιδόματα που δώσαμε. Και για τους εποχικά εργαζόμενους και για τους υπόλοιπους. Ανέφερα τα στοιχεία. Υποθέτω ότι τα ακούσατε. Και μάλιστα σας κάλεσα να με παρακολουθείτε εκείνη την ώρα όταν αναφερόμουν ειδικά στους οδηγούς. Έρχομαι τώρα στις αναφορές που έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών και το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, ο ΕΡΜΗΣ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη ερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις με βάση την νομοθεσία. Εκτός των αναφορών, η Ομοσπονδία και το Σωματείο έχουν καταθέσει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου στις αρχές Μαρτίου και αιτήσεις για τη διενέργεια διαδικασιών επίλυσης εργατικών διαφορών με δύο επιχειρήσεις της περιοχής, τις επιχειρήσεις που αναφερθήκατε, μια ξενοδοχειακή και μια γενικών τουριστικών επιχειρήσεων, αναφορικά με την ανακοίνωση της μη επαναπρόσληψης 35 οδηγών λεωφορείων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Ηρακλείου, σε συνέχεια των αιτήσεων, έχει ξεκινήσει διαδικασία τριμερούς συνεννόησης με τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων και με τις δύο επιχειρήσεις. Αυτό προβλέπεται και αυτό γίνεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου παρακολουθούν το ζήτημα ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση μέσα στο εφιστάμενο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα να σημειώσω πως και εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ παρακολουθούν διαρκώς την αγορά εργασίας και την τήρηση της νομοθεσίας. Χαρακτηριστικά αναφέρω πως εντός του 20 διενεργήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης 74 έλεγχοι στον κλάδο του τουρισμού και επιβλήθηκαν 46 πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας ύψους 184.000 ευρώ. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος και θέλω να σας πω ότι στα υπόλοιπα τμήματα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων στην Κρήτη, δηλαδή σε αυτά του Ρεθύμνου, του Λασιθίου και των Χανίων, δεν έχουν έως σήμερα περιέλθει καταγγελίες εργαζομένων ή σωματείων για απολύσεις οδηγών τουριστικών λεωφορείων. Σε κάθε περίπτωση, δεν κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Για μας πρέπει να συλλειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων που έχουν τεθεί επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Όλοι μαζί θα περάσουμε τον κάβο και εμείς είμαστε κυβέρνηση που στηρίζεται σε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά και από αυτό εδώ το βήμα. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά εξίσου πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Αυτό είναι το πιστεύω μας και έτσι προχωρούμε. Κύριε Υπουργέ, θα παραβλέψω ότι θα περίμενω κανείς στην πρωτολογία σας να δώσετε μία απάντηση στα ερωτήματα τα οποία έθεσα. Εσείς επιλέξατε να κάνετε, ξέρω εγώ, ανασκόπηση, εξαγγελίες συνολικά για τους εργαζόμενους στο τουριστικό κλάδο. Ναι, αλλά αυτά τα προγράμματα που εξαγγέλλεται είναι που έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους του τουρισμού. Πέστε μου, με τα 534 ευρώ εσείς μπορείτε να ζήσετε? Μπορείτε, και το εμφανίζετε ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που έδωσε και μάλιστα όχι σε όλους τους εργαζόμενους τα 534 ευρώ. Και μπορεί προσωπικά να ρωτάω εσάς πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι συνηθίζετε να μας λέτε κάθε φορά ότι το κράτος έχει συνέχεια. Άρα λοιπόν έπρεπε να γνωρίζετε ότι τα είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτά τα πράγματα και θα περιμέναμε να είσαστε έτοιμος και να δώσετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, πιθανά να μας πείτε στη δευτερολογία. Το κρατάω. Αλλά εδώ μιλάμε ότι οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται και μάλιστα 9 του Απρίλη κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό και ζητάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάνε αξιοπρεπείς μισθούς, κανένας να μην μείνει χωρίς εισόδημα και να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι, αφού τα χρέη τους έχουν πνίξει μέχρι το λαιμό. Και τα ασφαλιστικά, αυτά που μας είπατε, μα με αυτούς τους όρους δεν εξασφαλίζεται ούτε το επίδομα το κετού και λοχίας. Γιατί πρέπει να έχουν τις 200 ημέρες ασφάλισης. Και κατά τα άλλα μιλάτε για το δημογραφικό. Πάρτε θέση γι' αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πολιτική σας πραγματικά είναι μια πολιτική σφοδρής επίθεσης στους εργαζόμενους που έχετε ξεκινήσει συνολικά και επανέρχομαι και στους εργαζόμενους των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.
Ενώ την ίδια στιγμή δίνεται αφιδώς εκατομμύρια ευρώ αεροπορικές εταιρείες, στους κλινικάρχες, στους μηντιάρχες, στους εφοπλιστές και στους ξενοδόχους, και από την άλλη αφήνεται τους εργαζόμενους χωρίς εισόδημα, χωρίς ουσιαστική προστασία. Και με απολύσεις και τρομοκρατία προσπαθούν αυτοί οι εργαζόμενοι να ζήσουν μέσα σε καιρό πανδημίας, οι εργαζόμενοι των τουριστικών λεωφορείων. Το κλίμα φοβισμού προς τους εργαζόμενους από τις εταιρείες τουριστικών λεωφορείων, με την άδικη και ανέτια επίδοση εξώδικων απολύσεων, όχι μόνο δεν τους φοβίζει, αλλά να ξέρετε ότι 4,5 μήνες αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα γίνουν 8,5, θα γίνουν 15, θα γίνουν 20. Οι οδηγοί, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό επισητισμό, προφανώς βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολλές δυσκολίες για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους. Δεν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς, δεν έχουν να πληρώσουν τράπεζες, δεν έχουν να πληρώσουν δέκο, να πληρώσουν την εφορία, να πληρώσουν τράπεζες. Αλήθεια, πού είναι οι αγάπες και τα καλοπιάσματα των εργοδοτών όταν πήγαιναν καλά οι δουλειές? Τώρα μόνο απαξίωση, απολύσεις, τιμωρία. Ναι, αλλά το στόλο τους, αυτοί, οι πράκτορες, οι μεγαλοξενοδόχοι, όλοι αυτοί, τα απέκτησαν με το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων. 85 λεωφορεία έχει Union, ο στόλος της. Και άλλα 13 η Creta Holidays. Πλούτησαν σε βάρος των εργαζομένων. Και τώρα τους πετούν στο δρόμο. Αλλά αυτό είναι το απάνθρωπο πρόσωπο των εργοδοτών. Η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Με όλες τις κυβερνήσεις, και εσείς να τους στηρίζετε και να τους χρηματοδοτείτε με πακτολού εκατομμυρίων. Οι πράκτορες λοιπόν έχουν καρποθεί όλων των ανακουφιστικών μέτρων που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει υπέρ τους. Με το ΦΕΚ του Δεκέμβρη του 2020, τα Υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού σε πράκτορες τουριστικών λεωφορείων και τουριστικών τρένων τους δώσατε έκτακτη αποζημίωση 21 εκατομμύρια ευρώ, ακατάσχετα, αφορολόγητα, χωρίς κρατήσεις, τέλη και εισφορές. Ταμείο επιχειρηματικότητας, 1 εκατομμύριο ευρώ, επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές. Τι δώσατε στους οδηγούς, πέστε μας, ή τι θα τους δώσετε τώρα, τι θα κάνετε? Ολοκληρώστε, κύριε Συντηχέ. Εκείνοι όμως πήραν και τι δεν πήραν και ζητούν κι άλλα, είναι αχόρταγοι. Και εσείς πρόθυμοι να τους κάνετε αυτά τα χατήρια και αποδεικνύετε πόσο ταξικά μισείτε τους εργαζόμενους, αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Σε κάθε περίπτωση, επανέρχομαι στα ερωτήματα, πολύ συγκεκριμένα. Εδώ και τώρα, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να ενταχθούν όλοι στις εποχιακές επιχειρήσεις, ακυρώνοντας όσες απολύσεις έγιναν και να απαγορευτούν άλλες για το επόμενο διάστημα. Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων με βάση τις λογικές συμβάσεις εργασίας. Καταργώντας και την εκπεριτροπή εργασίας, να υπογραφούν τοπικές συλλογικές συμβάσεις που ίσχυαν και πέρυσι και να διασφαλιστούν όλα τα μισολογικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν, ναι, από αυτή.